Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Άστρους, να προσέλθει στο βήμα η κυρία Περδικάκη Πηγή για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω και χρόνια πολλά στους άντρες, σε όλους εκείνους τους άντρες που στέκονται δίπλα ισότιμα στις γυναίκες, υποστηρίζοντας όχι μόνο εκείνες και τον εαυτό τους και εκείνες στον ίδιο βαθμό. Σήμερα ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα και να τιμήσουμε τη γυναίκα, αλλά και να αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε βέβαια το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, αλλά και να αναλογιστούμε την πορεία, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες των γυναικών στη διεκδίκηση ισότητας και δικαιοσύνης. Η σημερινή μέρα δεν είναι απλά, όπως είπα πριν, μια μέρα εορτασμού. Είναι μια ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στην επίτευξη μιας κοινωνίας όπου οι γυναίκες θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευκαιρίες με τους άντρες. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι ζωτική σημασία για την πρόοδο κάθε κοινωνίας. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα γυναικείων δικαιωμάτων, αλλά ένα ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και το οποίο βέβαια αφορά όλους μας. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται, οι οικονομίες ανθίζουν, οι κοινωνίες αναπτύσσονται και οι γενιές που ακολουθούν μεγαλώνουν πιο δυνατές και πιο δίκαιες. Η ενδυνάμωση των γυναικών σημαίνει πρόσβαση σε εκπαίδευση, σε υγεία, σε οικονομική ανεξαρτησία και σε ίσες ευκαιρίες στην εργασία αλλά και στη δημόσια ζωή. Σημαίνει την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και της βίας. Είναι η δυνατότητα για κάθε γυναίκα να έχει τον έλεγχο της ζωής της, να κάνει τις δικές της επιλογές και να ορίσει το δικό της μέλλον. Σήμερα τιμούμε τις γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τις προκλήσεις και έχουν παλέψει για τα δικαιώματά τους, τις γυναίκες που έχουν αναλάβει το ρόλο του πρωτοπόρου στον αγώνα για ισότητα και εκείνες που συνεχίζουν να παλεύουν καθημερινά. Η δύναμη, η ανθεκτικότητα και η ελπίδα που εκφράζουν αυτές οι γυναίκες είναι η φλόγα που φωτίζει το δρόμο για το μέλλον. Ας αναλάβουμε όλοι τη δέσμευση να στηρίξουμε την ενδυνάμωση των γυναικών, να ενθαρρύνουμε την ισότητα και να παλέψουμε ενάντια στη βία. Μόνο μέσα από την κοινή μας προσπάθεια μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι θα έχει την ευκαιρία να ανθίσει, να επιτύχει και να ονειρευτεί χωρίς φόβο και περιορισμούς. Σας ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ μαζί σήμερα να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, όπως είπαμε, και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Παπάνη, που τον ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε έρθει στο Δήμο μας πριν αρκετά χρόνια, πριν 13 χρόνια, είπαμε, κύριε Παπάνη, ο οποίος και τότε μας είχε εκπαιδεύσει σε εισαγωγικά, θα πω, και σήμερα θα περιμένουμε τον απολαύσουμε. Όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και την κυρία Τετόρου και την κυρία Ελευθεριάδου, τις επισκέπτριες υγείας μας, οι οποίες πάντα είναι παρούσες σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Κέντρου Υγείας και πρωτοπόρες. Και βέβαια δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βόρειας Φτωρίας, που πάντα είναι δίπλα μας σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε που τις υποστηρίζετε και είστε και εδώ μαζί μας. Και όλοι βέβαια, όλο το Δήμο. Είναι μια συντελεστή με το βίντεο, το ανέφερα και το βίντεο που είδαμε. Βεβαίως. Μαρία και σε. Εννοείται. Κύριε Παπάνη, ο κ. Παπάνης είναι καθηγητής λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι ψυχολόγος και εξαίρετος ομιλητής. Έχει γράψει πολλά συγγράμματα, έχει κάνει πάρα πολλές ομιλίες. Κύριε Παπάνη, θέλω να σας απολαύσουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε.